σε συνεργασία με την αθλητική εταιρεία που τον προμηθεύει με υποδήματα, ο Γιώργος Πρίδεζης θα φορέσει σε αυτό το Final Four παπούτσια που έχουν στη μία πλευρά γραμμένο το σύνθημα «For Greece till the last second», για την Ελλάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, και στην άλλη πλευρά την ελληνική σημαία. Η έμπνευση προήλθε βασικά από το νικητήριο καλάθι του Γιώργου Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη. Ο σούπερστάρ του Ολυμπιακού, σε συνεργασία με την αθλητική εταιρεία που τον προμηθεύει με αθλητικό υλικό, θέλει να στείλει και ένα γενικότερο μήνυμα ότι η Ελλάδα παλεύει πάντα μέχρι το τέλος. Και μάλιστα τα καταφέρνει. Γιώργο, βλέπω φοράς παπούτσια και με την ελληνική σημαία. Θα παίξετε αύριο και για την Ελλάδα? Εντάξει, ναι, εδώ πέρα που φτάσαμε, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε και τη χώρα μας. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες χαρούμενοι, ασχέτως τι ομάδα υποστηρίζουν, που έχουμε φτάσει εδώ πέρα σε δύσκολες γενικά αποχές για τη χώρα μας και μακάρι να τους κάνουμε περήφανους. Πάλι με την CSKA. Ναι, εντάξει, είναι αναμενόμενο πάνω κάτω, γιατί ξέρουμε ότι CSKA, όπως και εμείς τα τελευταία χρόνια, είμαστε θεωρούμαστε από τις καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Οπότε είτε θα ήταν η CSKA, είτε η Real, είτε η Φενέρ, είτε η Μπαρσελόνα, αναγκαστικά με κάποιον θα παίζαμε. Τώρα έκατσε η CSKA, εντάξει. Υπάρχουν μυστικά μεταξύ των δύο ομάδων? Εντάξει, σίγουρα σε κάθε παιχνίδι μπορεί να εμφανίσει καινούργια πράγματα. Παίζει φυσικά και ρόλο σε ό,τι μέρα θα βρεθεί η κάθε ομάδα, αλλά πάνω κάτω μια ημέρα γνωρίζουν τους δύο, οπότε θα εξαρτηθεί καθαρά θέμα ημέρας και προσέγγισης παιχνιδιού. Μια ατυχία της τελευταίας στιγμής, στομαχικές διαταραχές αισθάνθηκε ο Ματ Λοντζέσκι και δεν προπονήθηκε. Εντάξει, φυσιολογικό για φέτος είναι αυτό. Συμβαίνουν γενικά, έχουμε πολλές ατυχίες. Θα συνεχίσουμε και άμα χρειαστεί να παίξει, καλώς. Αν δεν μπορείς να παίξει, θα παίξουμε για το μάτι. Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε όλη τη χρονιά φέτος. Γιώργο, έχεις μπει στο Πάνθεον με το καλάθι της Κωνσταντινούπολης. Έστειλες με το τρίποντο το νικητήριο στο τελευταίο παιχνίδι του Βαρκελόνη τον Ολυμπιακό στο Final Four. Τι να περιμένουμε αύριο το βράδυ? Εντάξει, όπως και τότε, έτσι και τώρα, δεν θέλω να σταθώ καθόλου ατομικά, γιατί πάντα πίστευα ότι ατομικά δεν παίζει καθόλου ρόλο να δίνει σε έμφαση. Μακάρι να πάμε πάρα πολύ καλά στην ομάδα και το λέω με όλη την ειλικρίνεια, ας μην παίξω εγώ καθόλου καλά. Μετά το τέλος της πρώτης προπόνησης του Ολυμπιακού επί Ισπανικού εδάφους, ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, παρέδωσε στον Γιώργο Πρίντεζη τιμητική πλακέτα για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του Απριλίου στην Ευρωλίγκα. Μόλις πήρε το βραβείο του MVP για το μήνα Απρίλιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός των τελευταίων ετών είναι συνολικά μια ομάδα αποκλέβει την παράσταση. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Έχει γεννημένους νικητές, έχει ομαδικό πνεύμα, ομαδική αντίδραση? Τι? Εντάξει. Είναι πολλά τα γεγονότα, οι πράξεις και τα πράγματα τα οποία σε κάνουν να πρωταγωνιστείς και να είσαι μεγάλη ομάδα. Έχει χτιστεί ένα σύνολο με πάρα πολύ καλά παιδιά που είμαστε φίλοι μεταξύ μας, που δουλεύουμε πάρα πολύ. Φέτος έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή και σκληρή δουλειά σε κάθε προπόνηση. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και η φετινή μας εμφάνιση σε Final Four μετά από τόσες δυσκολίες, αυτό το ουσιαστικά το αντιπροσωπεύει την εικόνα μας που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε εν συνεχεία στην κάμερα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την CSKA Μόσχας, εκφράζοντας αισιοδοξία πως η ομάδα του Πειραιά θα αγωνιστεί στον τελικό της Κυριακής. Τι να περιμένουμε αύριο κοντά στην CSKA? Όπως είπατε, ο Ολυμπιακός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη τελευταία 7 ετία. Και αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει στο Final Four. Όπως ξέρετε, ό,τι και να γίνει, πάλι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα τελευταία 7 ετία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάμε να το πάρουμε. Εδώ που ήρθαμε, πάμε να το πάρουμε. Δεν μπορεί να πας για τη συμμετοχή στο Final Four. Η CSKA έχει 5 φορές μεγαλύτερο budget από τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για αγωνιστικό budget. Είναι 5 φορές μεγαλύτερο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Μιλάμε για άθλο. Δεν είναι... Όλοι λέμε πάμε να το πάρουμε, εντάξει, αλλά είναι άθλος. Γίνεται απίστευτη προσπάθεια από όλους. Και πιστεύω θα πάμε καλά. Τι είναι το μυστικό, όπως το εκλαμβάνετε εσείς, αν υπάρχει κάποιο μυστικό για αυτή την ομάδα, για να τα καταφέρνει αυτή την Κυριακή το βράδυ αυτά. Την Κυριακή το βράδυ τα μυστικά.